Αυτό που βλέπετε πίσω μου, δηλαδή το δέντρο, τον όμορφο έλατο και την φύση που είμαστε εδώ που δεν τη βλέπετε από την κάμερα, είναι ο τρόπος που πρέπει να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος. Σας το λέω αυτό διότι είναι καλό να θυμόμαστε όλοι ποιο είναι το φυσιολογικό, ώστε να μπορεί ο καθένας από εμάς εκεί που είναι να μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και έτσι σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε μια σειρά από βίντεο, δεν ξέρω αν θα είναι ένα, δύο, αυθόρμητα τα λέω τώρα αυτά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους εσάς που είσαστε στην πόλη, πώς μπορείτε να κάνετε τον χώρο σας όσο πιο φυσικό γίνεται, να μοιάζει όσο πιο κοντά στο δάσος. Ένα από τα πράγματα μου χαϊδεύεται η γλυκιά μου γάτα κάτω, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε και πρέπει να δώσετε πολύ σημασία, είναι ο τρόπος που κοιμάστε. Δεν θα πούμε πολλά γι' αυτό, γιατί είναι ένα μέρος του προγράμματος που κάνουμε για την αναπνοή, όσο το να σας πούμε πολύ εντάχει, ότι αυτό το όμορφο περιβάλλον που είναι εδώ, που κανονικά εμείς οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιμόμαστε, αν όχι έξω, σε χώρους με οξυγόνο, με αέρα, με φρεσκάδα, όλα αυτά που σας λέω μόλις, στην 9 στους 10 ανθρώπους που μένουν στην πόλη, για λόγους συνήθειας κάνω ακριβώς ανάποδο. Ζείτε, έτσι ζούσα εγώ τουλάχιστον με την Τάνα, σε υπερβολικά υψηλές βαθμολογίες μέσα στο χώρο που δουλεύετε, που δυστυχώς αν είναι δημόσιος, όπως είχα πάει σε μια δημόσια υπηρεσία την άλλη φορά, που πρέπει να ήταν πάνω από 27 βαθμούς μέσα, υπόγειο με φώτα νέων, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνετε για τον οργανισμό σας. Έτσι. Έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές ότι το κρύο, το δροσερό, όχι το κρύο, προς Θεού δεν είπε κανείς να τουρτουράτε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα πρέπει να έχουμε σήμερα γύρω στους 5 βαθμούς. Δεν δίνουμε βαριά, αλλά μπορεί να είναι η λόξα μου αυτή. Δεν έχει να κάνει. Κάνει καλό. Έτσι. Πρέπει να είναι η ατμόσφαιρα δροσερή, όχι παγωμένη. Δροσερή. Δροσερό πρέπει να είναι και το δωμάτιό σας. Ένα από τα πιο, γιατί θέλουμε σήμερα να εστιαστούμε λίγο στο θέμα των συνθηκών ύπνου, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά τη ζωή σας, αφορά την υγεία σας και είναι και ελεγχόμενο. Ως ένα βαθμό, αν τα πάτε καλά με τον σύντροφό σας, μπορείτε να βρείτε μια λύση. Στην εργασία αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Το χειρότερο πράγμα λοιπόν που μπορεί να έχετε στο δωμάτιό σας είναι χαλιά. Περιοδικά, βιβλία, και οτιδήποτε άλλο μαζεύει σκόνη. Ναι, σήμερα από ό,τι βλέπετε, βγάλαμε τα κελίμια έξω και αυτό είναι ένα άλλο επίσης σημαντικό πράγμα. Που πηγαίνουμε στην εξοχή, σε ένα σπίτι χωριάτικο, παραδοσιακό, όλα μια χαρά και είναι γεμάτο κελίμια κάτω. Και κοιμούμαστε το βράδυ και λέμε, α, καταπληκτικά κοιμήθηκα γιατί ήμουν στην εξοχή. Το θέμα μας δεν είναι τα κελίμια. Απλά με αφορμή αυτό που σήμερα κάνουμε κάθε μέρα. Τα βγάζουμε έξω, πλέον τα περιορίσαμε, τα βγάλαμε τελείως. Έχουμε αφήσει μόνο 2 χαλιά αναγκαστικά λόγω κρύου. Είναι ότι στις μοκέτες, στα χαλιά που έχετε μέσα στο δωμάτιό σας, ειδικά αν έχετε μοκέτα wall to wall, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνετε. Μοκέτα από τείχο σε τείχο. Διότι κρατάνε όλα τα βακτερίδια, μικρόβια και σκόνη και το βράδυ κάνετε το λάθος να έχετε και κουφώματα. Μεταλλικά αλουμινίου δηλαδή, τα κλείνετε, άρα είστε αεροστεγώς κλεισμένοι από τον περιβάλλοντα χώρο, από αυτά εδώ, δεν έχει σημασία αν είστε στην πόλη, από τον αέρα της πόλης. Το βράδυ είναι πολύ πιο υγιεινός από το δωμάτιό σας. Κλείνετε λοιπόν αεροστεγώς με κουφώματα αλουμινίου το δωμάτιό σας, έχετε και ένα πάπλωμα παχύ, βάζετε και μια κουβέρτα από πάνω, γιατί όταν κάνει κρύο θέλετε λίγο χουζούρι. Και μέσα στο δωμάτιό σας έχετε η αρχή ίσως γύρω στους 25 βαθμούς και όλη η μέρα στο σπίτι γενικά αν έχετε την ικανότητα να έχετε ζέστη συνέχεια ενώ δεν έχετε οικονομικό πρόβλημα και μέσα στο κρεβάτι σας μπορεί να ανεβαίνετε και στους 35 βαθμούς, στους 30 βαθμούς, έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει για το πόσο κακό κάνει το να κοιμάστε με βαριά παπλώματα, το να κοιμάστε σε μαλακό στρώμα. Τώρα όλα αυτά, ξέρετε, αν θέλετε τα κάνετε, αν θέλετε μην τα κάνετε, κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Θα σας ξαναπώ πάλι ότι η πρόθεση για τα βίντεο που αν θα τα συνεχίσουμε για το πώς μπορεί να φέρει την φύση με την τεχνολογία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η τεχνολογία που μας έχει καταστρέψει, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, είναι για αν θέλετε να την κάνετε. Θα έχετε πάντα ως πρότυπο το δέντρο, τον έλατο, την φύση και θα ψάξετε να βρείτε τρόπους με την κοινή λογική πώς μπορεί να την κάνετε τη ζωή σας πιο φυσική. Όπου εκεί μπορείτε.
Πρέπει λοιπόν ότι πρέπει οπωσδήποτε να σκουπίζετε με σκούπα ηλεκτρική, δυνατή, καλή και να ρουφάτε κάθε μέρα τα χαλιά, ιδανικά να τα ξεσκονίζετε κάθε μέρα, ξέρω. Ξέρω. Άμα δουλεύετε όντως γυρνάτε 9 το βράδυ, δύσκολο. Καμία αντίρρηση, απλά ξέρετε, ασφιχτιάτε το βράδυ. Οπότε είναι μεν δύσκολο, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να κάνετε γενική καθαριότητα στο δωμάτιό σας. Αν δεν προλαβαίνετε για όλο το σπίτι, κάνετε στο δωμάτιό σας. Είναι άκρος αναγκαίο. Θα σας έλεγα να τα πετάξετε τα κελίμια και τα χαλιά, αλλά τώρα ξέρω ότι εκεί μπαίνουμε σε δύσκολα πράγματα. Μπορείτε ωστόσο να τα τυλίγετε το βράδυ. Έτσι, αν έχετε χαλάκια δηλαδή, μπορείτε να τα τυλίγετε. Δεύτερον, ξεσκόνιμε, πάμε και σκούπα. Εμείς κιόλας τα ψεκάζουμε με νερό και λεμόνι για το θέμα των βακτηριδίων και έχουμε πάρει και ένα antibacterial spray από το φαρμακείο, το οποίο το αγαπάμε πολύ. Γενικά, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα μόλυνσης τα λοιπά, ψεκάζουμε. Δεν είμαστε λεμμένοι με το ψεκαστήρι και προσέξτε, σας μιλάμε εδώ που είναι φύση. Δεύτερον, και θα το τελειώσουμε εδώ για να το κάνουμε σύντομο, πρέπει πάντα να έχετε ένα σημείο αναφοράς. Όσο δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και μέτρηση, δεν μπορείτε να ξέρετε τι συμβαίνει. Γι' αυτό και μας αρέσει ο χειροκίνητος τρόπος μέτρησης του οξυγόνου, του διοξιδίου του άνθρακα, του Μπουϊτέκο. Γι' αυτό και μας αρέσει το χρονόμετρο. Γι' αυτό μας αρέσει και το πολύ απλό που λέγεται θερμόμετρο. Αγοράστε ένα θερμόμετρο. Εμείς έχουμε βρει με 10 ευρώ. Μπορεί να υπάρχουν και με 5, δεν ξέρω. Σε γνωστά πολυκαταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Αγοράστε το θερμόμετρο, διότι μπαίνετε μέσα στο σπίτι, ανεβάζετε τη θερμοκρασία πάρα πολύ και από συνήθεια συνεχίζετε να είστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπερβολικά ανθυγιεινό για τη ζωή σας. Πήγα να πω ανθυγιεινό για την υγεία σας. Σας το λέμε με τα βεβαιότητας. Πάλι κάντε ό,τι θέλετε. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το δωμάτιό σας στους 20 βαθμούς. Για εμάς στους 18 είμαστε ήδη πάρα πολύ ζεστά, αλλά η Ντάνα και ο Δημήτρης είναι χαζοχαρούμενοι. Λένε τα δικά τους. Κάντε ό,τι θέλετε. Ωστόσο, για να το μαζέψουμε, το θερμόμετρο θα σας έχει ένα σημείο αναφορά. Δεν χρειάζεται κάθε λίγα να πηγαίνετε. Όχι, πόσο είναι τώρα. Α, ανεβήκαμε, κατεβήκαμε. Αν έχετε ξυλόσωμα, όπως εμείς, ανεποκατεβαίνει η θερμοκρασία και είναι μια χαρά. Έχετε, επαναλαμβάνω, σημείο αναφορά. Όταν ξαφνικά υπερβαίνετε τους 20 βαθμούς και αρχίζετε το δωμάτιο πηγαίνει στους 22, στους 23, προκαλείται το φαινόμενο του υπεραρισμού. Είναι τόσο ζεστό το περιβάλλον για το σώμα που αναγκάζεται και εισπνέει και εκνέει από το στόμα. Γι' αυτό και σας τα λέμε όλα αυτά. Ότι κάνετε κακό στην υγεία. Αν ένα μέλος από τα δύο, αν είστε δύο σύντροφοι ή τρία μέλη στην οικογένεια, ντυθείτε πιο ζεστά. Σταματήστε την οτροπία να κυκλοφορείτε στο σπίτι με το μακό όταν είναι χειμώνας. Το να καίτε κάνετε κακό στο περιβάλλον. Το να καίτε πετρέλαια, το να καίτε ρεύμα, το να καίτε ξύλα. Όταν υπάρχει χειμώνας, ντύνεστε με μπουφάν έξω, αλλά είστε επίσης ζεστά, δεν σας είπε κανείς με πατατούκα, αλλά γενικά είστε ζεστά και μέσα στο σπίτι, εάν κρίνετε ότι η θερμοκρασία των 20 βαθμών είναι λίγο κάπως. Ντυθείτε ζεστά, ζεστές κάλτσες και γενικά φροντίστε τον εαυτό σας. Μέσα στο σπίτι δεν αλλάζει κάτι και δεν είναι η διαφήμιση παλιά, αν τη θυμάστε, πολύ παλιά. Και ο Κωστάκης με το φανελάκι, κάπως έτσι πήγαινε. Πάντως θυμάμαι με το φανελάκι. Μήπως ήταν τόσο ζέστη μέσα στο σπίτι και έβλεπες. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 70. Έβλεπες τους τοπιούς του θερμιστικού να είναι όλοι με σόβρακο. Ήταν νομίζω διαφήμιση για τα σόβρακα και για φανέλες. Οπότε κρατήστε τα δύο. Ξεσκονίστε τα χαλιά σας πολύ τακτικά, ειδικά του δωματίου. Αγοράστε ένα θερμόμετρο για να έχετε σημείο αναφοράς στις συνθήκες που ζείτε. Είναι επιτακτική ανάγκη να λάβετε υπόψη πολύ μικρά πράγματα για να μπορέσετε στην πόλη που ζείτε να φέρετε αυτό εδώ που λέγεται δάσος λίγο πιο κοντά. Προσεχώς, μάλλον θα μιλήσουμε για τις εκπομπές των κινητών τηλεφώνων και πόσο πολύ βράζουν τον εγκέφαλο και τι μπορείτε να κάνετε. Ίσως για την γύρωση, άρα να κοιμάστε σαν να είσαστε τελείως κάτω από έναν έλατο και ό,τι άλλο θυμηθούμε και κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Παρόλο που μας τη φύση, σε μια προσπάθεια, ίσως κάποιοι από εσάς να ακούσετε κάτι που να σας εμπνέει και να αρχίσετε να κάνετε τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη. Δεν μπορείτε να τρώτε υγιεινά, δεν μπορείτε να τρώτε είμαστε φυτοφάγοι, δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό, απλά το λέω επειδή έχουμε κάνει και βίντεο για το vegan και τη φυτοφαγία. Δεν έχει νόημα το να είσαστε μια ταμπέλα και να μην έχετε μια ολιστική προσέγγιση τη ζωή σας. Δεν μπορείτε να τρώτε υγιεινά και να κοιμάστε το βράδυ με 25 βαθμούς. Δεν είναι υγεία αυτό, είναι αρρώστια, έτσι. Οπότε πρέπει να κινείστε, πρέπει να αναπνέετε σωστά, πρέπει οι θερμοκρασίες να είναι σωστές, πρέπει το περιβάλλον να είναι σωστό, γιατί εκεί που ζείστε είναι ήδη κόλαση. Η πόλη είναι κόλαση. Όσο και αν σας αρέσουν τα μπαρ και γκαλερί,
ζείτε μέσα σε μία κόλαση. Δεν σας το λέω αυτό για να θίξω την πόλη, ούτε για να θίξω εσάς. Απλά επειδή ήμουν παιδί της πόλης και πάνω στα μπαρ, τώρα που έφυγα σας λέω ότι οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Άρα, επειδή πρέπει να μείνετε, γιατί έχετε δουλειά, επειδή γουστάρετε, επειδή είναι η οικογένειά σας, προσέξτε γιατί ασφιχτιάτε σε πολλά επίπεδα. Και είναι καλό, ίσως, να κάνετε κάτι γι' αυτό. Πάλι, ό,τι αγαπάτε.